για άλλη μια φορά και εσάς και στους ακροατές σας. Να σε καλά, Παπί μου. Να πούμε δύο λόγια για την ομάδα, έτσι, για τον προχθεσινό αγώνα. Ναι, εμείς προχθές παίξαμε με την ομάδα από τη Λευκάδα και ζήσαμε 3-0. Ήμασταν αρκετά καλύτερο σε όλο το παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερα γκολ. Ναι. Δεν συνέβη κάποιο περιστατικό. Εσείς τώρα ετοιμάζεστε για να δώσετε το μεγάλο αγώνα με τη Βόνιτσα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε όταν έρχεται. Και το παιχνίδι με τη Βόνιτσα το αντιμετωπίζουμε σαν ένα παιχνίδι όπως όλα τα προηγούμενα που έχουμε δώσει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Βέβαια, έχει μια ιδιαίτερη χρειά, γιατί όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν ένα βαθμό διαφορά και προπορεύονται. Πρέπει όμως να πω ότι, επειδή άκουσα από λίγο πιο νωρίς την εκπομπή σας, ότι δεν νομίζω ότι η Βόνιτσα και ο Αχαίρων είναι οι μοναδικές ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα. Καλά, μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή. Διότι, εντάξει, αυτή τη στιγμή μπορεί να βρισκόμαστε εμείς με τη Βόνιτσα μπροστά. Έχετε ένα πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλες ομάδες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν 4 αγωνιστικές ήμασταν εμείς με 5 βαθμούς μπροστά. Και ξαφνικά βρεθήκαμε πάλι με 4 βαθμούς πίσω. Πιθανό τώρα ο Παλαιοκάδης να κάνει μια κοιλιά, η οποία πάντα υπάρχει και σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα προβλήματα του κόσμου, και να τη βγάζει τώρα ο Παλαιοκάδης. Και μετά από 4-5 αγωνιστικές, ο Παλαιοκάδης ξανά να βρίσκεται μπροστά. Ναι, είναι νωρίς. Δηλαδή, να κοιτάμε για φαβοριθωρό ότι και 4 ομάδες που είναι από 30 έως και 35 βαθμούς, όπως είπατε, έχουν παρόμοιες πιθανότητες για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εσείς πάντως από ό,τι βλέπω είστε μια δυνατή ομάδα, το αποδεικνύετε συνεχώς και είναι γεγονός ότι η ομάδα έχει βρει ρυθμό, θα έλεγα, γιατί είχαμε συνομιλήσει και με τον κύριο Βέκιο, ο οποίος έλεγε ότι χτίζεται η ομάδα σιγά σιγά. Νομίζω έχετε καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχει έτσι ένα καλό επίπεδο η ομάδα και ενδιαφέρει, δεν είναι αυτός σκοπός τώρα το πρωτάθλημα, βεβαίως είναι μια καλή πορεία της ομάδας και ό,τι βγει δεν είναι, αλλά νομίζω ότι πάτε καλά. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια για την ομάδα και για τον αγώνα. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω, η ομάδα μας όντως είναι μια καινούργια ομάδα που ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς με σκοπό να φτιάξει ένα τέτοιο σύνολο που σιγά σιγά να πλαισιώνεται και παιδιά από εδώ από την περιοχή μας, γενείς δηλαδή ποδοσφαιριστές, και τα επόμενα χρόνια, αν είναι δυνατόν, να παρτίζεται κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από δικά μας παιδιά και λιγότερο από ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι σε μεταγραφές. Συμφωνώ απόλυτα με τον προπονητή μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα στην ομάδα αυτή. Η δουλειά που γίνεται από τους προπονητές είναι πολύ σοβαρή και θεωρούμε ότι είναι και πάρα πολύ καλή και σιγά σιγά όντως βρίσκουμε μια έτσι αγωνιστική ταυτότητα. Κάναμε και εμείς κάποια κοιλιά, όπως σας είπα και πριν, βρισκόμασταν μπροστά, κάναμε δύο ατυχές αποτελέσματα μέσα στην έδρα μας. Θεωρώ όμως ότι τώρα έχουμε βρει έτσι έναν διαφορετικό ρυθμό και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Πρέπει όμως να πω κάτι και για το παιχνίδι με τη Βόνιτσα. Δεν σημαίνει ότι αν στο παιχνίδι αυτό κερδίσουμε, απαραίτητα βγαίνουμε πρωταθλητές. Ή αν χάσουμε από τη Βόνιτσα, θα βγει η Βόνιτσα πρωταθλήτρια. Επιμένω και λέω ότι είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, που σημαίνει ότι πολύ ποντά 16 μάτς. Θεωρώ ότι η μάχη θα είναι μέχρι το τέλος για το ποια ομάδα θα πάρει τελικά το πρωτάθλημα. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Εμείς καταγράφουμε τη συγκυρία όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι έχετε 5 βαθμούς διαφορά από τον Παλαιοκάδιο. Είναι ένα μαξιλάρι αυτό, κύριε Στουπά. Δεν είναι δηλαδή. Είναι 4 από τον Παλαιοκάδιο. 5 έχει η Βόνιτσα. 5 η Βόνιτσα. Δεν είναι αμελητή η διαφορά. Άρα λοιπόν, βεβαίως
το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει, ούτε ο πρώτος γύρος, και στο δεύτερο γύρο, ανάλογα με την απόδοση της ομάδας και όλα αυτά που περιγράψεις, είναι σημαντικά για να μπορέσουμε. Εμείς τώρα, εφόσον είμαστε στη μέση του πρωταθλήματος, κάνουμε έτσι, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, κάνουμε μια κουβέντα, κάποιες αναλύσεις που γίνονται από ειδικούς και έτσι τα παρουσιάζουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε. Οι τραυματισμούς υπάρχουν στην ομάδα, οι τραυματισμοί. Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο έχουμε 2-3 παιδιά με. Βασικούς, λέω, ποδοσφαιριστές. Ναι, ο Γιάννης ο Τζίμας, παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το προηγούμενο εφές, τραυματίστηκε και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Βόλτσα. Υπάρχουν και κάνα δύο άλλα παιδιά με μικροτραυματισμούς. Έχουμε δηλαδή ένα προβληματάκι σε αυτό το τομέα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα τα λύσουμε αυτά και θα πάμε όπως πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Mm. Εμένα με ενδιαφέρει σε αυτό το παιχνίδι να είναι πρωταγωνιστές οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να το πούμε αυτό. Να μην υπάρχουν, άλλου είδους παρατράγουδα, έτσι να το πω. Γιατί οι ομάδες όπως ο Αχέρων και η Βόντσα είναι ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο και βαρύ όνομα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Φοβόσαστε, δηλαδή, κύριε Στουπά, να ανεβαίνει και όχι να υποβαθμίζεται. Φοβόσαστε, μήπως συμβούν κάποια επεισόδια στον αγώνα εκεί? Όχι, όχι, προς Θεού. Απλώς με τη λογική αυτή που συζητήσαμε πριν, ότι εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρες ομάδες και αυτό που σας είπα, ότι οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές και πολύ γνωστές εδώ για το τοπικό ποδόσφαιρο. Απλώς λέω ότι θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο να το ανεβάζουν και δεν φοβόμαστε τίποτα. Ούτε έχω κάποιο πρόβλημα με την ομάδα της Βόνησας. Πρέπει να πω κιόλας ότι για τον προπονητή της Βόνησας, τον κύριο Στασινό, επειδή έτυχε να τον γνωρίσω στη σχολή ποδοσφαίρου, την οποία έβγαλα κι εγώ στα Γιάννα πριν κάποιο χρονικό διάστημα, ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, του αρέσει αυτό που κάνει και του εύχομαι και τα καλύτερα. Και θα τα πούμε από κοντά, βέβαια, και στην επόμενη εβδομάδα. Να σας πω, κύριε Στουπά, τι γνώμη έχετε για τα play-out και τα play-off? Κοιτάξτε, δείτε, αυτό τώρα είναι ένα καινούριο πράγμα που θα το. Είναι καλύτερα να γίνει πρώτα και να το συζητήσουμε εκ των υστέρων. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, επειδή οι ποδοσφαιριστές σε κάποιες ομάδες είναι λίγοι, οι δυσκολίες γενικότερα στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα με ποδοσφαιριστές είναι πολλά. Δεν ξέρω αν μπορούν να αντέξουν επιπλέον αγώνες, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο η ΕΦΣ θέλει να το ξεκινήσει για πρώτη φορά φέτος. Καλό είναι να υπάρχουν καινούριες ιδέες, δεν διαφωνώ ως προς το σκεπτικό αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο το δούμε αφού γίνει. Ναι, τότε νομίζω θα μπορούσαμε να βάλουμε πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Βάζετε τον προβληματισμό, γιατί είμαστε σε αεραστεχνική κατηγορία και αυτά ίσως δεν είναι εύκολο να εμπεδοθούν και να πραγματοποιηθούν. Αυτό λέτε. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως στην εκπομπή του κυρίου Σιάρκου κάθε Παρασκευή 7 με 8 γίνονται αναλύσεις πάνω στα ζητήματα αυτά τα εξειδικευμένα. Εμείς δεν έχουμε το περισσότερο χρόνο. Κύριε Στουπά, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για την ενημέρωση που μας δώσατε εμάς και στους ακροατές για την ομάδα σας. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για σας και θα είμαστε κοντά να παρακολουθούμε και να ξαναδώσουμε έτσι ενημέρωση γύρω από την ομάδα του Αχέροντα.